Η κυβέρνηση συνεχίζει με fast track διαδικασίες στο όνομα της έκτακτης ανάγκης να θεσπίζει αλλεπάλληλα αντεργατικά μέτρα, βαφτίζοντάς τα ως δείχτη κοινωνικής ευαισθησίας, είτε ως μέτρα προστασίας της κοινωνίας των εργαζομένων αντίστοιχα. Την ίδια ώρα αποτελεί πρόκληση και εμπεγμός ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει πουθενά μισθολογική μείωση, όταν με τη ρύθμιση το άρθρο 9 της ΠΝΠ που νομοθετείται, δίνεται τη δυνατότητα στην εργοδοσία ή της δίνεται, αν θέλετε, ένα ακόμα εργαλείο ευελιξίας. Δηλαδή, να χρησιμοποιείται το μισό προσωπικό, το 50%, το λιγότερο για 2 εβδομάδες, το μισό μήνα, με μισές αποδοχές. Και αυτό το βαφτίζεται προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, όχι μόνο δεν απαγορεύει η κυβέρνηση όλες τις απολύσεις, αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας δεν αφορούν τις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται οι χιλιάδες αναγκαστικές παραιτήσεις ή λήξεις και οι μη ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η κυβέρνηση διατείνεται πως συνδέει τη ρήτρα αυτή μόνο με τις απολύσεις. Όμως οι επιχειρήσεις διαθέτουν πλούσιο οπλοστάσιο προκειμένου να παρακάψουν τη ρήτρα, αφού ενώ τυπικά μπορεί να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, μπορούν να προχωρήσουν σε πραγματική μείωση της απασχόλησης και άρα των εργατικών εισοδημάτων, επιβάλλοντας μερική απασχόληση ή εκπεριτροπής εργασίας κλπ. Συνεπώς, για να έχει κάποιο πρακτικό αντίκρισμα η ρήτρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους, ώστε οι επιχειρήσεις να μην την παρακάμπτουν, όχι μόνο για να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, αλλά και χωρίς να επιβάλλουν χειροτέρευση των εργασιακών όρων, ωράριο, μισθούς κτλ. Γιατί τα έκτακτα μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας απαιτούν, για παράδειγμα, αυστηρούς ελέγχους. Και ήδη υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, εκατοντάδες καταγγελίες για εργοδότες που πιέζουν και απειλούν τους εργαζόμενους να δηλώσουν παραίτηση, αξιοποιώντας κάθε έμεσο και πλάγιο τρόπο ώστε να μειώνουν το προσωπικό τους, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στο χαρτί ως απόλυση. Έτσι, το μέτρο της μη απόλυσης δεν αρκεί ως όρος και προϋπόθεση. Πρέπει να υπάρξουν εντατικές και αυστηρές διαδικασίες που θα ελέγχουν κάθε είδους εργοδοτικές αυθαιρεσίες, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που οι επιθεωρήσεις εργασίας σε κάθε περιοχή είναι κυριολεκτικά απούσες. Γιατί τα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οι καταγγελίες των εργαζομένων για ζητήματα μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα ζητήματα μισθολογικά των μισθών τους, εργασιακών σχέσεων, αδειών κτλ. Έχουν χτυπήσει κόκκινο. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας, αποτελεί μέτρο σταγόνα στον ωκεανό, καθώς τα επιδόματα αυτά αφορούν πολύ μικρό αριθμό ανέργων, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα και που στις συνθήκες της επιδημίας τους επόμενους μήνες δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν κάποια δουλειά, ούτε ακόμα και εποχική, με δεδομένη και την εικόνα που διαμορφώνεται σε κλάδους όπως ο τουρισμός, ο επιστημισμός κλπ. Πόσο μάλλον που οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.ο.κ., μένουν εντελώς ξεκρέμαστοι, αφού από τη μία στιγμή στην άλλη πετιούνται στον δρόμο χωρίς καν να θεωρούνται απολυμμένοι, χωρίς καμία από τις προβλεπόμενες ρήτρες να βάζει εμπόδια στην εργοδοσία. Και το αντεργατικό μενού μέσω των ΠΝΠ συνεχίζεται με τη δυνατότητα που δίνεται να μεταφέρονται εργαζόμενοι, το άρθρο 10, από τη μία επιχείρηση στην άλλη ενός ομίλου, χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και χωρίς, βεβαίως, τις ενοχλητικές για την επιχείρηση, τον όμιλο, αντιδράσεις των εργαζομένων. Παράλληλα με το τυράκι ξανά το επιδόματος των 800 ευρώ για τους εργαζόμενους έως τέλος Απρίλη, η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα και στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή και όλου του προσωπικού. Έτσι, δίπλα στα όπλα διαθεσιμότητα, εκπεριτροπής εργασία κλπ., δίνει τη δυνατότητα να στείλουν μαζικά εργαζόμενους στο σπίτι, άρθρο 11, προκειμένου να απαλλαγούν από τη μισθοδοσία τους, κρατώντας αυτό το εργατικό δυναμικό παγωμένο, ώστε να μπορέσουν όποτε θελήσουν να το ξαναχρησιμοποιήσουν ή όχι, ανάλογα με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Στο όνομα των έκτακτων αναγκών της περίοδου, δίνει τη δυνατότητα για το περαιτέρω ξεχαρβάλωμα και χτύπημα όχι μόνο του ωραρίου εργασίας, αλλά και της κυριακάτικης αργίας, αφού η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να επιβάλλουν μονομερώς υπεροριακή απασχόληση, ακόμα και όταν έχουν εξαντλήσει
τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπεροριακής απασχόλησης, ενώ στις επιχειρήσεις παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων κλπ. Δίνει το δικαίωμα να απασχολούν τους εργαζόμενους και τις Κυριακές, τις αργίες, χωρίς να υποχρεώνεται η εργοδοσία για μετατροπή των συμβάσεων από μερική σε πλήρη απασχόληση. Έτσι, η κυβέρνηση με πρόφαση τον κορονοϊό προχωρά μέσω το άρθρο 12 της πράξης νομοθετητικού περιεχομένου στην νομοθέτηση της αναστολής της απαγόρευσης της πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια της απεργίας και την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων. Παρουσιάζει αυτά τα μέτρα ως αναγκαία για τη διασπορά του κορονοϊού, που όμως έχουν άμεσα σχέση με το νομοσχέδιο που έχει ήδη έτοιμο η κυβέρνηση για παρεμπόδιση των διαμαρτυριών, των διεκδικήσεων, των αγώνων των εργαζομένων. Και ζητούμε την απόσυρση του άρθρου 12 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι, τα λόγια συμπάθειας από την κυβέρνηση για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην πανδημία αποτελούν σκέτη υποκρισία. Αφενός, όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, και αφετέρου, όσο προσπαθεί να επιβάλλει σιγή ηχθείως για όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα, για παράδειγμα του δημόσιου συστήματος υγείας, είτε κινητοποιούνται επειδή χάνουν τη δουλειά τους ή υποχρεώνονται σε αρνητικές μεταβολές στις εργασιακές τους σχέσεις. Μάλιστα, ο αντεργατικός κατήφορος δεν έχει όρια, όταν ακόμα και στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίδυση στους όρους προστασίας της υγείας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και των ΕΞΥΠ, ακυρώντας πρακτικά την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. Έτσι, με το άρθρο 13 διευρύνει τη δυνατότητα άσκησης της ειδικότητας της ιατρικής εργασίας από γιατρούς που δεν έχουν ειδικευτεί σε αυτή, καταργώντας προηγούμενους περιορισμούς. Και μιλάμε για μια ειδικότητα που μέσα στην πανδημία ακόμη περισσότερο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, ευπαθών ομάδων, ακόμα και των υγειονομικών. Πρόκειται για αντιεπιστημονική και επικίνδυνη μεθόδευση και επίθεση στην συγκεκριμένη ειδικότητα. Και ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 13 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Χαιρετίζουμε, στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης για την υγεία του λαού μας, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα υγείας, όλους αυτούς που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση κάτω από δύσκολες συνθήκες, τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και το τελευταίο διάστημα, δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την υγεία του λαού, που δεν σιώπησαν και δεν σιωπούν, παρά δυναμώνουν τη φωνή τους διεκδικώντας μέτρα για την υγεία του λαού, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, για μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας στο χώρο εργασία τους, για ένταξη στο κρατικό σχεδιασμό μέσω της επίταξης όλων των μονάδων του ιδιωτικού τομέα της υγείας κλπ. Απέναντι στην παντελή έλλειψη, για παράδειγμα, απέναντι στην παντελή έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημιουργείται μέσω του νομοσχεδίου στο άρθρο 4, δημιουργείται το δίκτυο νοσηλευτών, τις κινητές ομάδες υγείας με φορέα υλοποίηση των ΕΟΔΗ, με εργασιακές σχέσεις όσων προσληφθούν με ημερομηνία λήξης για τη διενέργεια των τεστ για τον κορονοϊό. Αλήθεια, αυτό που προωθείται έχει καμία σχέση με μια οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλες ειδικότητες? Καμία. Γιατί, για παράδειγμα, τόσο στις προηγούμενες περιόδους, αλλά ιδιαίτερα τώρα, δεν είναι αναγκαία εξασφάλιση της παρακολούθησης του πληθυσμού, των νοσούντων και ευπαθών ομάδων, ακόμα και αν δεν χρειάζεται νοσηλεία? Και εδώ ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι καθοριστικός. Έτσι, η διαχρονική απουσία οικογενειακού γιατρού, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών που να ασχολούνται με την πρόληψη, να έχουν άμεση επαφή με τον πληθυσμό, είτε νοσούντες ή μη νοσούντες, που θα αναγνωρίζουν το ιστορικό, τις συνήθειες, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, μπορεί να αποβεί μοιραία σε περιπτώσεις όπως αυτή που βιώνει ο λαός μας και όχι μόνο. Μπορούν τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας χωρίς σοβαρές υποδομές και μέσα να παίξουν αυτό το ρόλο? Όχι. Τι κάνετε? Μετακινείτε προσωπικό από νοσοκομεία σε κέντρα υγείας και αντίστροφα, άρθρο 4, έτσι ώστε με μπαλώματα να κλείνετε τρύπες ανοίγοντας καινούργιες. Ή, για παράδειγμα, η τοποθέτηση
επικουρικού ιατρικού προσωπικού για ένα έτος στο Ολυμπιακό χωριό, στην Κερατέα, στη Σαντορίνη κτλ. Μέσω της ΑΕΜΗ, είναι η λύση στα τεράστια προβλήματα λειτουργίας ακόμα και αυτών των δομών. Αλήθεια, πόσο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που διαθέτει οικογενειακό γιατρό, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα, να απευθυνθεί κάποιος? Μπορεί αλήθεια να γίνει ολοκληρωμένη ιατρική εκτίμηση από απόσταση, χωρίς η όποια αναφερόμενη συμπτωματολογία να συνδυαστεί με κλινική εξέταση? Υπάρχει όχι ο κίνδυνος στη λογική της μη διασποράς της νόσου να υποτιμηθούν τα συμπτώματα, να μην αναγνωριστούν κλινικά σημεία και εργαστηριακά ευρήματα για τα οποία υπάρχουν ήδη μελέτες? Και αυτό έγινε με τη 40χρονη γυναίκα στην Καστοριά. Ποια είναι η μέρημνα αυτή την περίοδο για τους χρονίους πάσχοντες που δεν νοσούν? Μιλάμε για σοβαρά νοσήματα που πρέπει να παρακολουθούν τακτικά, να επανελέγχονται, να επανελέγχεται η κατάστασή τους, η αγωγή τους. Πολλοί παρακολουθούνταν στα νοσοκομεία λόγω ελλείψεων, τεράστιων ελλείψεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα οποία φυσικά νοσοκομεία ανέστηλαν τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρίων λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό. Και βέβαια η απορρίθμιση τέτοιων περιστατικών σημαίνει και την ανάγκη νοσηλείας τους πιθανών. Εξάλλου, σε συνηθισμένες συνθήκες αποτελούν αυτά τα περιστατικά, αποτελούν μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών στα νοσοκομεία, ακόμα και αυτών που θα χρειαστούν μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, κατά τη γνώμη μας, έχει τεράστια ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη. Και εδώ και τώρα απαιτείται η πρόσληψη όλου του απαραίτητου αναγκαίου προσωπικού στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για να μπορέσουν να λειτουργήσει το προσωπικό, και αντίστοιχα η λειτουργία δομών και τα μέτρα φυσικά προστασίας του προσωπικού, που πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένα αυτή την περίοδο και όλοι το λένε. Παρότι όλο το τελευταίο διάστημα γίνεται κουβέντα για τις ευπαθείς ομάδες και την ατομική ευθύνη, δεν ακούσαμε τίποτα μέχρι τώρα για το τι μέτρα έχουν πάρθει, τι σχέδιο υπάρχει για την ιατρική, υγειονομική γενικότερα κάλυψη των ιδρυμάτων που φιλοξενούν χρόνιους πάσχοντες, βαριά ανάπηρους, παιδιά, ή για τα οικοτροφία, τους ξενώνες που φιλοξενούν εκεί ανάπηρους και ψυχικά πάσχοντες, τα γυροκομεία, τους οίκους ευγυρίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν χρειάζονται αυτές οι δομές ενίσχυση? Όχι. Και, ιδιαίτερα λόγω της περίοδου που διανύουμε, βέβαια οι ανάγκες αυτές ήταν και από πριν, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να πάρθουν μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα υλικά προστασίας κτλ. Δεν χρειάζονται παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές ή άνοιγμα κλειστών πτερήγων και κτηρίων στις δομές που λειτουργούν, αν υπάρχουν και όπου υπάρχουν, με στόχο την αποσυμφόρηση των φιλοξενούμενων. Να αποφευχθεί ο επικίνδυνος, δηλαδή, συγχρονισμός τους, διότι μπορεί να οδηγήσει σε υγειονομική βόμβα και όσο για τους περιθαλπόμενους, αλλά και για τους εργαζόμενους στις δομές αυτές. Δεν πρέπει να ληφθεί μέρημνα και για όσους είναι βαριά, για παράδειγμα, ανάπηροι, ηλικιωμένοι, που είναι μόνοι στα σπίτια τους, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή αδυνατούν να τους στηρίξουν οι οικογένειές τους. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, καταγγέλουμε την πρακτική της κυβέρνησης μέσω του άρθρου 62 που ενισχύει με 11 εκατομμύρια ευρώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα πλαίσια προβολής των διαφημιστικών, αυτών που απαιτούνται, των διαφημιστικών που απαιτούνται και αφορούν την επιδημία και τον κορονοϊό. Καταψηφίζουμε με βάση τα ανωτέρω, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αργής.